Θέλω να πω λίγα πράγματα για μένα, για να οριοθετήσω και τη θέση μου λίγο και τη γνώση μου για την αστυνομία. Δεν έχω κάνει αστυνομικός. Ωστόσο φαίνεται και λένε ότι είμαι από τους λίγους ακαδημαϊκούς που έχουμε ασχοληθεί με την λειτουργία της αστυνομίας μέσα στο πλαίσιο και της ελληνικής επικράτειας, αλλά και συνολικά στο πλαίσιο του σύγχρονου κράτους. Επομένως και υπό αυτή την ιδιότητα νομίζω ότι κλήθηκα εδώ. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, επειδή σπανίως σε καλεί ένας αριστερός χώρος να μιλήσει για την αστυνομία, υπάρχει ένα θέμα που θα ήθελα να θίξω πρώτα για να βάλουμε και τη συζήτηση σε ένα πλαίσιο. Είναι γνωστό ότι η αριστερά δεν έχει ασχοληθεί με την αστυνομία, ή όσο έχει ασχοληθεί για λόγους πολύ γνωστούς και πολύ ευνόητους, έχει ασχοληθεί κοιτώντας από κάτω την αστυνομία, δηλαδή διαπιστώνοντας το τι κακό κάνει η αστυνομία ή το τι παραβιάσεις κάνει η αστυνομία. Ωστόσο, ένα βασικό ζήτημα είναι, που θα πρέπει ενδεχομένως να το αναλογιστεί ο καθένας, είναι το αν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κράτος-κράτος, διότι σε αυτό ζούμε, όχι σε αυτό το κράτος, ένα οποιοδήποτε κράτος με τη σύγχρονη μορφή κράτους, το οποίο δεν θα είχε δημόσια αστυνομία. Θέλω να πω ότι σήμερα, παρά τα όσα συμβαίνουν και τα όσα λέγονται, το πρόβλημα και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον δεν θα είναι η βία της αστυνομίας, αλλά θα είναι το αν θα έχουμε δημόσια ή ιδιωτική αστυνομία. Και εκεί νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να κληθεί να πάρει μια θέση και να ξανααναλογιστεί το ρόλο της δημόσιας αστυνομίας σε ένα ευνομούμενο κράτος όπως θα θέλαμε να είναι. Τώρα, είναι γεγονός επίσης ότι τα σώματα ασφαλείας στην Ελλάδα έχουν μια παράδοξη ιστορία. Και αυτή η παράδοξη ιστορία έχει σχέση με την πολιτική μας ιστορία, αλλά έχει σχέση και με τις συνεχείς επεκτάσεις του ελληνικού κράτους μέχρι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, μέχρι το τέλος του εμφυλίου ουσιαστικά. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι τα σώματα ασφαλείας στην Ελλάδα από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους είχαν πάντα να υποτάξουν, να εντάξουν μέσα σε αυτό που ονομάζανε τότε ελληνικό βασίλειο έναν νέο πληθυσμό. Μην ξεχνάτε ότι είχαμε μία σειρά από προσκτήσεις εδαφών σε όλη τη διάρκεια του 19ου και του 20ου αιώνα, όπου οι νέοι πληθυσμοί έπρεπε να μάθουν να δουλεύουν και να ζουν και να υπάγονται στην εξουσία εν πάση περιπτώσει αυτού του κράτους στο οποίο γίνονταν υπήκοοι. Η αστυνομία λοιπόν είχε πάντα ένα τέτοιο ρόλο, και αυτός είναι και ο ουσιαστικός ρόλος της σύγχρονης αστυνομίας, της σύγχρονης δημόσιας αστυνομίας. Δηλαδή τι, να εντάσσει τους πληθυσμούς στην εξουσία του κράτους. Το θετικό σε αυτή την ιστορία, αν το δούμε μακροσκοπικά, είναι ότι αυτή η ένταξη δεν γίνεται πια στο όνομα ενός ηγεμόνα ο οποίος αυθαιρετεί, αυτή είναι η θεωρία, αλλά στο όνομα ενός λαού ο οποίος συντεταγμένα διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο πολίτευμα. Αυτό δεν αλλάζει ούτε τον ταξικό χαρακτήρα της δημόσιας αστυνομίας ούτε τίποτα άλλο. Το άλλο χαρακτηριστικό της αστυνομίας είναι ότι συνήθως συγκροτείται από ανθρώπους, κυρίως άνδρες σήμερα, παλιότερα μόνο άνδρες, οι οποίοι δεν ανήκουν, τουλάχιστον μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν ανήκουν στην ανώτερη τάξη. Σήμερα έχουμε να κάνουμε με μια αστυνομία η οποία στην ουσία στελεχώνεται από ανθρώπους περίπου σαν και εμάς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι στελεχώνεται από μεσοαστικά και χαμηλά στρώματα, κυρίως χαμηλά στρώματα, κυρίως όμως στελεχώνεται από ανθρώπους, και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που δεν έχει συζητηθεί, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση με αυτό που ονομάζουμε μητροπολιτικό φαινόμενο. Μια παλιότερη έρευνα που είχα κάνει πάνω στο ζήτημα του από πού έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και κατατάσσονται στην αστυνομία, έβγαζα την εκτίμηση ότι εν πάση περιπτώσει οι σημερινοί αστυνομικοί έρχονται όλοι από επαρχίες. Υπάρχει μια τάση, και αυτό είναι από τον τρόπο της εκπαίδευσής τους, οι άνθρωποι που ζουν
σε ελληνικές, έξω από πάση περίπτωση, στην ελληνική περιφέρεια, έξω από τα μεγάλα μητροπολιτικά κέντρα, να έχουν μια θετική στάση απέναντι στην αστυνομία, κυρίως, κατά πλειοψηφία προφανώς, κυρίως από την άποψη ότι αποτελεί μια δουλειά. Στα τελευταία 20 χρόνια η εξομάλυνση με κάποιο τρόπο των κοινωνικοπολιτικών σχέσεων ενίσχυσε αυτή την τάση. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια η αστυνομία φαίνεται ότι αποτελεί μία λύση για κάποιους που θέλουν να βρουν μια δουλειά. Δεν είναι καθόλου έτσι βεβαίως. Και αυτό είναι ένα από τα δομικά προβλήματα της αστυνομίας, ότι δηλαδή αυτοί που κατατάσσονται στην αστυνομία δεν αντιλαμβάνονται πού πάνε. Δεν έχουν υπόψη τους ότι πρόκειται να αντιμετωπίσουν. Ταυτόχρονα έχουν εικόνα ότι, για την αστυνομία, ότι είναι ένας πολεμιστής κατά του εγκλήματος. Έτσι, ότι, είναι ένας, ότι ο αστυνομικός είναι αυτό που βλέπουν στην τηλεόραση. Η πραγματικότητα βεβαίως δεν είναι έτσι. Για να έρθω τώρα σε αυτό που έχει να κάνει και με την έκθεση του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, δηλαδή στην αστυνομική βία, για να μιλήσουμε για αστυνομική βία που αποτελεί μέρος κρατικής βίας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε στο εξής, ότι μιλάμε για την παράνομη αστυνομική βία. Η αστυνομία εξορισμού ασκεί βία. Και αυτό το έχουμε δεχθεί ως συντεταγμένη κοινωνία. Επίσης θα πρέπει να είμαστε σαφείς στο ότι η βία που ασκεί η αστυνομία δεν είναι η μοναδική βία του κράτους. Βία με κάποιο τρόπο ασκείται και μέσα στο ποινικοκατασταλτικό σύστημα, στο υπόλοιπο και στις φυλακές και στα δικαστήρια. Απλά η αστυνομία είναι ο πρώτος φορέας με τον οποίο ο πολίτης έρχεται σε επαφή στην καθημερινότητά του. Έχει υποθεί πάρα πολλές φορές και εύστοχα ότι η αστυνομία είναι ο δικαστής του λεπτού και του δευτερολέπτου. Δηλαδή ο αστυνομικός έχει τη δυσκολία ότι κάνοντας τη δουλειά του όχι απλά συλλαμβάνει κάποιον, αλλά αποφασίζει και αν θα τον συλλάβει. Κάτι που ο δικαστής το κάνει σε μια πολύ, αν θέλετε, ήρεμη ατμόσφαιρα. Αστυνομικός το κάνει εν θερμό, στο δρόμο και υπό συνθήκες πίεσης. Αυτά θα μπορούσα να σας να τα θέσω έτσι ως ένα γενικό πλαίσιο του τι ακριβώς, ποιοι παράγοντες ουσιαστικά επιδρούν στο έργο της αστυνομίας, στο επίπεδο του ατομικά του αστυνομικού. Θέλω όμως να κατευθύνω έτσι τη σκέψη κάπου αλλού. Το ζήτημα της αστυνομικής βίας, ουσιαστικά της κατάχρησης της αστυνομικής εξουσίας, γιατί περί αυτού συζητάμε, έτσι αλλιώς δεν το συζητούσαμε, δεν είναι καινούριο. Ενώ δεν είναι καινούριο στην Ελλάδα μετά το 1995. Το 1995 το βάζω συνήθως ως μία ημερομηνία, έτσι χρονολογία, ορόσημο, γιατί από τότε μέχρι το 2004 έχουμε μία περίοδο αρμονική σε πολλές περιπτώσεις συμβίωσης της αστυνομίας με τους πολίτες, ή τουλάχιστον αυτή ήταν η τάση, η επίσημη τάση του Υπουργείου. Από εκεί και πέρα όμως η κατάσταση αρχίζει και αλλάζει. Αρχίζει και αλλάζει και αντιστρέφεται τελείως. Και ένας από τους λόγους γι' αυτό ήταν το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων. Αν θέλετε, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ έχουμε τα τελευταία χρόνια συνεχείς εκθέσεις της Διεθνούς Αμνηστίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστήριων, του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ και τώρα του Επιτρόπου του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι, δεν είναι μια οποιαδήποτε έκθεση, που αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η αστυνόμευση, τις παραβιάσεις που γίνονται σε βάρος των πολιτών από την αστυνομία, και επίσης αφορά και μία σειρά από συνιστόμενες καλές πρακτικές και πολιτικές που θα έπρεπε να υιοθετήσει το ελληνικό κράτος. Θα πρέπει να πούμε ότι από αυτές τις εκθέσεις που εγώ τουλάχιστον τις παρακολουθώ σε όλη τη δεκαετία που μας πέρασε, δηλαδή από το 2000 και μετά, όλες αυτές οι εκθέσεις λένε το ίδιο πράγμα. Ότι αρχίζουν κάπου στο 2003-2004 με μια, και αυτή είναι της Διεθνούς Αμνηστίας νομίζω, με μια υποσημείωση του τύπου ότι φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνεται ένας άτυπα θεσμοποιημένος ρατσισμός στην αστυνομία, και φτάνουμε σήμερα να αναφέρουν αυτές οι εκθέσεις σαφώς πλέον και ρητά τον προσανατολισμό μέρους των αστυνομικών δυνάμεων
έτσι προς ακραία ρατσιστικές συμπεριφορές και τάσεις και, και την χρήση καταχρηστικής βίας ως συνήθι πρακτική. Εδώ μία παρένθεση. Θα πρέπει να πω ότι αυτό που εμείς βλέπουμε και αυτό που εμείς με το οποίο ερχόμαστε επαφή ως απλοί πολίτες ή ως οι άνθρωποι έχουν συλληφθεί, είναι ένα μέρος της δουλειάς που κάνει η αστυνομία. Υπάρχει μια άλλη δουλειά, ένα άλλο έργο για το οποίο δεν μιλάμε ποτέ και το οποίο είναι εξίσου σημαντικό και είναι εξίσου πρόβλημα κάποιες φορές για τα δικαιώματά μας. Αλλά αυτό επίσης θα δούμε εάν στην κουβέντα μας προκύψει. Θα επανέλθω λοιπόν στην έκθεση. Ο άτυπα θεσμοποιημένος ρατσισμός, έτσι όπως περιγράφεται και στη Διεθνή Βιβλιογραφία και, και στις εκθέσεις, μας οδηγεί στο να αντιλαμβανόμαστε την αστυνομία ως ένα βίαιο σώμα. Ή τουλάχιστον εκείνα τα τμήματα της αστυνομίας που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες άμεσα, δηλαδή από τον τροχονόμο μέχρι τον άνδρα των ΜΑΤ, διαμορφώνεται μία αντίληψη ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι εξορισμού βίαιοι. Και εδώ αρχίζει ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με το εξής. Είναι αυτοί οι άνθρωποι βίαιοι ή υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα πίσω από όλο αυτό, πίσω από όλη αυτή τη βία που βλέπουμε ή που διαβάζουμε στις εκθέσεις, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που τους διδάσκει τη βία. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα, στο οποίο η βιβλιογραφία απαντά ότι υπάρχει ένα σύστημα που τους διδάσκει τη βία και θα σας δώσω έτσι ένα περίγραμμα του πώς αυτή η τεχνογνωσία της βίας αποκτάται τελικά και στην συνέχεια γίνεται ένα μέρος μιας κανονικής δουλειάς, έτσι μπαίνει μέσα στη ρουτίνα της δουλειάς κάποιων αστυνομικών ή κάποιων μονάδων της αστυνομίας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να πούμε ότι αυτό το σύστημα που διδάσκει τη βία λειτουργεί μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες. Μετά τη μεταπολίτευση, ας πούμε, η μαζική βία της αστυνομίας είχε συρρυκνωθεί σε συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού. Σήμερα είμαστε αλλού. Σήμερα είμαστε σε μία περίοδο όπου φαίνεται ότι η βία, μάλλον η σχέση αστυνομίας πολιτών, διακρίνεται κατά κανόνα από βία. Και θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλο αυτό της έκθεσης, ας πούμε αυτής της έκθεσης και άλλων εκθέσεων, που μιλάει για ρατσισμό σε βάρος Ρωμά, μιλάει για ρατσισμό σε βάρος μεταναστών και πολλών άλλων πληθυσμιακών ομάδων, πίσω από όλο αυτό υποκρύπτεται το εξής, ότι τελικά όλες αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες, με εξαίρεση ίσως κάποιες οργανώσεις που έχουν σχέση με την τρομοκρατία, οι περισσότερες όμως από όλες αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες ανήκουν στα κατώτερα στρώματα της κοινωνίας, στα κατώτερα οικονομικά στρώματα της κοινωνίας. Είναι φτωχοί. Αυτή η βία επομένως που αυτή τη στιγμή βλέπουμε να διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία μας, στη σχέση αστυνομίας πολιτών, είναι ουσιαστικά μία δίωξη της φτώχειας. Έτσι, μία δίωξη των ανθρώπων που δεν έχουν και με αύξοντα ρυθμό πλέον λόγω της κρίσης δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση, τη δυνατότητα πρόσβασης σε δουλειά, σε νόμιμη δουλειά, τη δυνατότητα να διαβιώνουν όπως όλοι οι άλλοι νόμιμοι πολίτες, τη δυνατότητα σταδιακά να μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα, και αυτό αφορά πια όλους, όχι τους μετανάστες που γινόντουσαν μέχρι χτες. Έτσι, είναι μια πορεία προς την κοινωνική φτώχεια, και μια πορεία που δείχνει και τη διεύρυνση των ανισοτήτων στην Ελλάδα, που το να θέσουμε από πάνω από αυτό μόνο το χαρακτηρισμό είναι μετανάστες, είναι ρατσιστές ή οτιδήποτε άλλο, κάνει το πρόβλημα μικρό, ενώ δεν είναι. Είναι πολύ μεγαλύτερο. Το δεύτερο είναι, το άλλο θέμα που έδειξα και προηγουμένως, είναι λοιπόν το πώς διαμορφώνεται αυτή η βία. Δεν ξέρω αν έχω μιλήσει πολύ. Το πώς διαμορφώνεται όλο αυτό το σύστημα βίας που εν πάση περιπτώσει εμείς αντιμετωπίζουμε ή κάποιοι πολίτες αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Ξέρετε, κανένας αστυνομικός δεν γεννήθηκε βίαιος. Ή αν γεννήθηκε βίαιος, δεν γεννήθηκε βίαιος περισσότερο από ό,τι είμαστε όλοι εμείς εδώ. Και κανένας αστυνομικός δεν πήγε στην αστυνομία έχοντας υπόψη του ότι κοίτα να δεις, εγώ θα πάω να δέρνω.
Επίσης, πολύ περισσότερο, κανένας άνθρωπος δεν ξύπνησε ένα πρωί και δεν είπε, όπως δεν είπε πάω να σκοτώσω, όπως δεν είπε γίνομαι τρομοκράτης, έτσι κανένας αστυνομικός δεν ξύπνησε ένα πρωί και είπε τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, πάμε να δίνουμε στο Σύνταγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπαίνουμε και λίγο μέσα στις διαδικασίες που διαμορφώνουν αυτές τις στάσεις. Μία τέτοια, αυτές οι διαδικασίες λοιπόν έχουν να κάνουν σχηματοποιημένα με τρεις τομείς. Ο ένας είναι ο τομέας εκπαίδευσης αστυνομίας. Ο δεύτερος τομέας είναι ο τομέας που η αστυνομία δουλεύει, δηλαδή το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί και μαθαίνει τη δουλειά. Και το τρίτο είναι η αντίδραση του ίδιου του συστήματος. Έτσι, αυτοί οι τρεις τομείς συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για το πώς η αστυνομία καταλήγει να χρησιμοποιεί, να μετατρέπει την ένομη βία σε καταχρηστική και από εκεί και πέρα αυτό να γίνεται μια συνήθις διαδικασία μέσα στο πλαίσιο της αστυνομικής υπηρεσίας. Έτσι λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με την εισαγωγή και την είσοδο στο σώμα, εάν ψάξει κανείς καλύτερα, θα δει ότι πριν οι αστυνομικοί παραβιάσουν δικά μας δικαιώματα, έχουν υποστεί οι ίδιοι παραβιάσεις δικών τους δικαιωμάτων, συχνά, χωρίς να είναι γνώστες αυτού του πράγματος. Από τον τρόπο και τη διαδικασία που μπαίνουν μέσα στη σχολή, το πώς διαβιώνουν εκεί τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία υποβάλλονται σε διάφορες ποινές, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται διάφορες κατηγορίες αστυνομικών ή υποψήφιων αστυνομικών, από γυναίκες μέχρι ανθρώπους με ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις ή ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια ιδιαίτερη έφεση στο να γίνουν αστυνομικοί και τους κοροϊδεύουν οι παλαιότεροι, διαμορφώνουν ένα κλίμα όπου ο αστυνομικός αυτό που μαθαίνει είναι να φυλάγεται. Να φυλάγεται για να μπορέσει να επιβιώσει. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι πρωτότυπο, συμβαίνει στις περισσότερες αστυνομίες του κόσμου. Αλλά όταν αυτή η κατάσταση διαμορφώνεται μέσα στις συνθήκες κρίσης, τότε αρχίζουμε και γινόμαστε περισσότερο προσεκτικοί στο πώς λοιπόν μπορεί η αστυνομία να εκπαιδεύεται ή θα όφιλε η αστυνομία να εκπαιδεύεται. Το δεύτερο είναι ο τρόπος με τον οποίο, όπως σας είπα, διαμορφώνεται η δουλειά του αστυνομικού. Αν ρωτήσετε παλιούς αστυνομικούς ή και νέους, δεν νομίζω ότι θα βρείτε κανέναν να σας πει ότι αυτό που του δίδαξαν στη σχολή και αυτό που βρήκε στον δρόμο είχαν σχέση. Και πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολική σε αυτή την διαπίστωση. Οι αστυνομικοί σε όλο τον κόσμο μαθαίνουν τη δουλειά στον δρόμο. Και τη μαθαίνουν από τον παλιότερο. Και αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μία διαγενεολογική μεταβίβαση τρόπων αντιμετώπισης περιστατικών, η οποία είναι πολύ ισχυρότερη από τον οποιοδήποτε κανόνα και νόμο να ψηφίσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι στην αστυνομία έχουν ψηφιστεί πιο δημοκρατικοί νόμοι σε επίπεδο αστυνομικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Έχουμε τον κώδικα διοντολογίας του αστυνομικού. Δεν τον διδάσκονται ποτέ, δεν τον ξέρουν και όσοι τον ξέρουν, σπανίως τους έχει φανεί χρήσιμος. Το γεγονός λοιπόν ότι η δουλειά μαθαίνεται στον δρόμο από τον παλιότερο, σε συνδυασμό ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, παιδιά κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί έχει σημασία ο πρωτόπειρος αστυνομικός, οι οποίοι είναι. Έρχονται από επαρχίες, έρχονται από περιοχές σε κάθε περίπτωση που δεν έχουν να κάνουν με αυτό το μητροπολιτικό φαινόμενο που σε κάποιους είναι πολύ οικείο, δημιουργεί ήδη παράγοντες όπου οδηγούν στη βία ως λύση στην πίεση της δουλειάς. Η συνέχεια είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο ελέγχεται η δουλειά του αστυνομικού έχει επίσης μεγάλη σημασία. Το γεγονός ότι για να υποβάλει παράπονα για τον ανώτερό του ή για τον προϊστάμενό του υπόκειται σε μια διαδικασία κατά την οποία εκ του νόμου είναι παρόν ο προϊστάμενος και ότι αυτός ο οποίος ενεργεί την έρευνα για να μπορέσει να δει εάν όντως ο αστυνομικός έκανε μια απίθαρχη πράξη ή παρενέβη κάποιες διατάξεις, για να το κάνει αυτό το κάνει ο προϊστάμενος, άρα έχουμε ο ελεγκτής και ο ελεγχόμενος βρίσκονται στην ίδια μονάδα, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι αποτελεί προϋπόθεση για να μην αποκαλυφθεί ή για να μην διαπιστωθεί ποτέ τίποτα. Κατά συνέπεια, ο αστυνομικός εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να καταγγείλει ουσιαστικά τον προϊστάμενό του. Επίσης, το γεγονός ότι μέσα στη διαδικασία της εκπαίδευσης το ίδιο το προεδρικό διάταγμα που τους διδάσκει πότε είναι κάποιος ύποπτος, μιλάει ότι θα πρέπει για ανθρώπους οι οποίοι
θεωρούνται ύποπτοι, επειδή κυκλοφορούν τη νύχτα και μεταφέρουν πράγματα, επειδή κυκλοφορούν στον δρόμο και η αεργία οδηγεί στην εγκληματικότητα, ή επειδή οι νέοι θα πρέπει να προστατεύονται, δηλαδή να τους συλλαμβάνουν χωρίς κανόνες, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στην αστυνομία και μαθαίνει αυτός κανόνα, σε συνδυασμό με όλα τα άλλα που σας είπα, έχει ήδη διαμορφώσει ένα επαγγελματία ο οποίος εξ ορισμού μέσα εκεί έχει μάθει ότι αυτό είναι η σωστή αστυνόμευση. Δηλαδή τι, η βία, το να είμαι καταρχήν καχύποπτος με όλους, εκτός αν αποδειχθεί το αντίθετο, και κυρίως ότι κανένας δεν είναι φίλος της αστυνομίας, εκτός πάλι αν αποδειχθεί το αντίθετο. Έτσι, αυτή είναι μια διαστρεβλωμένη εικόνα του επαγγελματισμού της αστυνομίας, για τον οποίο η ελληνική αστυνομία κάποτε θα πρέπει να απολογηθεί, διότι αυτά έχουν υποθεί από το 1984. Λοιπόν, για να φύγω, τελειώνω. Για να φύγω λίγο από αυτά, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι ένα βασικό ζήτημα έχει να κάνει με την κοινωνική απομόνωση των αστυνομικών. Πράγμα που αναπαράγει όλη τη βίαιη, αν θέλετε, ή όλη τη διαστρεβλωμένη αντίληψη περί του τι είναι αστυνομικός. Και θα έρθω σε ένα τελευταίο ζήτημα και αν θέλετε θα το ξαναπούμε στη συνέχεια. Έχει να κάνει πλέον με το πώς αναπαράγεται, πώς δίνεται η αίσθηση της ατιμωρησίας και αναπαράγεται η βία, αφού πια έχει διαπραχθεί μια καταχρηστική πράξη βίας. Η συνήθις αντίληψη της ελληνική του Υπουργείου εδώ και χρόνια είναι ότι οι βίες αστυνομική, η αστυνομική κατάχρηση είναι μεμονωμένο περιστατικό. Έτσι, άρα δεν οφείλεται στον τρόπο που λειτουργεί η δομή. Αυτό σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα σημαίνει ότι δεν αρνείται το περιστατικό. Η ελληνική αστυνομία αρνείται ότι υπάρχει πρόβλημα βίας. Επίσης συχνά αρνείται τα θύματα. Δηλαδή φταίνε οι μετανάστες, φταίνε οι αναρχικοί, φταίει εν πάση περιπτώσει αυτός ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση ή έτυχε να βρίσκεται μπροστά στην αστυνομία. Αλλάζει το όνομα και αυτό το γράφουν πάρα πολλές εκθέσεις των περιστατικών. Έτσι δεν ήταν επίθεση, ήταν άμυνα. Δεν ήθελε να του κάνει αυτό, ήθελε να του κάνει το άλλο. Με συνέπεια να δημιουργείται ένα δίκτυο προστασίας απέναντι στους παραβάτες του νόμου. Επίσης, αυτά όλα διαμορφώνουν για τον νεότευτο αλλά και για τον έμπειρο αστυνομικό έναν εξορθολογισμό της βίας. Ότι δηλαδή η βία είναι μέρος της δουλειάς του και άρα συνηθίζοντας κιόλας, όπως όλοι συνηθίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, αυτό γίνεται μια ρουτίνα. Μετά από 10 χρόνια σε αστυνομικό τμήμα, αν θέλετε σε αστυνομικό τμήμα που λειτουργεί υποπίεση, πάρτε παράδειγμα Εξάρχεια ή Ομόνοια, εάν υπάρξει 10 χρόνια αστυνομικό σε τμήμα, ο αστυνομικός αυτός έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει ως επαγγελματίας. Λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο βίας. Το γεγονός ότι συνηθίζει, το γεγονός ότι κανονικοποιεί τη βία, το γεγονός ότι προσεγγίζει τη βία ως μέρος της δουλειάς του, αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα με τα οποία θα πρέπει κάποιος να ασχοληθεί εάν θέλει να υπερβεί αυτό τον κύκλο της βίας. Τελειώνω λέγοντας, δεν σας έχω μιλήσει για τα βασανιστήρια, τα οποία ωστόσο ακολουθούν την ίδια διαδικασία, ανεξαρτήτως του επίπεδου βίας. Το πιο σημαντικό στα βασανιστήρια είναι το γεγονός ότι ο ίδιος έχει υποστεί βασανιστήρια ή άκρατη βία με κάποιο τρόπο σε μια προηγούμενη φάση. Ωστόσο, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου η σχέση αστυνομίας πολιτών και συνολικά η σχέση των πολιτών μεταξύ μας μάλλον χαρακτηρίζονται από βία παρά από αλληλεγγύη. Έχω την εκτίμηση ότι αν θέλουμε να μπορούμε να συμβιώνουμε μαζί με τις όποιες διαφορές μας, αυτό το οποίο θα αποτελούσε ένα όραμα και για την αριστερά, αλλά και για οποιονδήποτε δημοκρατικό φορέα ή πολίτη, θα ήταν να υπερβούμε τη λογική της ασφάλειας, διότι αυτό μας λένε, αυτό δεν είναι ασφάλεια όμως, το νιώθω ασφαλής δεν σημαίνει ότι είμαι ασφαλής. Να υπερβούμε λοιπόν τη λογική της ασφάλειας και να μπούμε σε μια διαδικασία κοινωνικής ειρήνης. Δηλαδή πρέπει να υπερβούμε οπωσδήποτε τον κύκλο της βίας και από κάτω και από πάνω. Διαφορετικά θα οδηγηθούμε
σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι ακόμα πιο επώδυνες και πολύ πιο μαζικές από αυτές που έχουμε ζήσει.